η συζήτηση φάουλ, όχι φάουλ, έχει ξεκινήσει. Επειδή εδώ στην ισοπαλία. Τώρα ναι. Ο Σκουντής αυτό... θα τον δείτε σε λίγο, έχει αρχίσει μου κάνει νοήματα. Έχει, μου λέει, έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, εγώ φαντάζομαι, να πω εσύ, ναι. Δηλαδή κάνεις φάουλ, ας πούμε, στα 15 δευτερόλεπτα. Οι άλλοι δεν θα κάνουν φάουλ. Άμα θέλουν να πάρουν τελευταία επίθεση. Μετά θα ξανακάνει. Υπάρχουν 15. Ναι. Ναι, αν, στη λογική αυτή. Να κάνεις φάουλ δεν μπορείς. Πάλι αυτοί θα είχαν τελευταία επίθεση. Άμα λέμε ότι πρέπει να κρατάς την επίθεση τελευταία, το δικό σου χέρι, που αυτή είναι η θεωρία. Αλλά ειδικά εντάξει, σε ένα μάτι που δεν μπορούσε. Σπύρο, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση είναι θέμα πώς βλέπεις την ομάδα σου. Αν τυχόν έχεις κάπου δυνατά σημεία που αισθάνεσαι ασφαλής να παίξεις άλλα 5 λεπτά, το πώς είναι τα φάουλ. Δηλαδή τώρα, επειδή μου έχει τύχει, έτσι, μου έχει τύχει αυτό. Αλλά είπαμε ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διαβάσεις όλη εκείνη τα λίγα λεπτά που απομένουν. Πάντως, ο Ολυμπιακός θα δείχνει κουρασμένος. Ναι. Για παράδειγμα, τον Ολυμπιακό. Και ΕΦΕΣ. Κουρασμένος από το κυνήγι. Από το κυνήγι. Και ΕΦΕΣ. Και ΕΦΕΣ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βάλει καλά τη στο. Έτσι είναι. Έτσι. Έτσι. Άρα η εικόνα του μάτς είναι παίζεις με άμυνα και δεν μπορεί να στηριχτεί στην επίδεσή σου. Αυτό έδειχνε εικόνα. Αλλά ο καθένας μπορεί τέλος να λέει πάντων, την άποψή του. Εντάξει. Ναι. Σωστά. Ας πούμε, εγώ θα μπει που ήταν στις κερκίδες. Δεν θα έκανε. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν έχει σημασία να πούμε κάτι. Εντάξει, τώρα, ό,τι και να πούμε είναι σωστό. Έχει χάσει ένα ποντάσμα έτσι. Ό,τι και να πούμε είναι σωστό. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, ο Πόποβιτς έχει χάσει ένα πρωτάθλημα. Τι να κάνει. Εντάξει, και ήταν τρεις πόντοι Παντελή. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε τώρα με τον μάνατζερ εδώ πέρα. Εγώ, ότι εδώ υπήρχε και μια επιλογή γενικότερα και στον αυτό που παίρνει την επίθεση του Μίσιτς. Δεν έχει τόσο πολύ άγχος. Ήταν εύκολο σου. Ήταν εύκολο. Ναι, ήταν είναι εύκολο. Εντάξει, ναι. Μα και να μην πει. Ναι, δεν χάνει. Ναι. Δεν χάνει. Πάντως, δεν ξέρω. Από αυτή την έννοια είναι εύκολο. Συναισθηματικά είναι εύκολο. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι.